Soul Food, λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας οργανισμός που προάγει την τοπική διατροφή και την παραδοσιακή κουζίνα. Ιδρύθηκε από τον Κάρλο Πετρίνη το 1986 στην Ιταλία με το σύνθημα «Καλή, καθαρή και δίκαιη τροφή προς όλους». Εδώ στην Ικαρία ιδρύσαμε το τοπικό συμπόσιο το 2002. Βλέπουμε πως ενώ υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα και συζήτηση διεθνώς με το θέμα του slow food, στην Ικαρία δεν έχουμε ακόμα συντονιστεί γερά. Αλλά να σημειώσουμε ότι η παραδοσιακή κουζίνα, όπως είπες, είναι από μόνη της πολύ κοντά στη φιλοσοφία του slow food και δεν έχει να κάνει τόσο με την ταχύτητα όσο με την ποιότητα. Το fast food γιατί έχει και την ταχύτητα και την κακή ποιότητα, ας πούμε, μέσα. Έχουν γίνει πολλά σπουδαία πράγματα μέσα αυτά τα χρόνια, τα οποία αξίζει να σημειώσουμε. Για παράδειγμα, στο Terra Madre Salon del Gusto που έγινε στο Τωρίνο το 2018, ο γυναικείος συντηρητισμός ραχών ήταν το μόνο ελληνικό περίπτερο. Τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν ήταν βολβί, τουρσί, γαλατσίδες, μαρμελάδα κούμαρο, είχαμε καριώτικο μέλι, ήταν και κρασιά βέβαια από την Ικαρία. Και το κλίμα ήταν πολύ θετικό απέναντι στα κορίτσια του συντηρητισμού, όλα τα προϊόντα πουλήθηκαν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον που στο κλείσιμο της έκθεσης χορέψαν όλοι μαζί τον Ικαριώτικο. Το 2009, ένα άλλο, ας πούμε, μια άλλη εκδήλωση ήταν το Διεθνές Συμπόσιο Ικαρία στον Κάμπο, που ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο σύστημα, στοίχημα, με περισσότερους από 10 ομιλητές, Έλληνες και όχι μόνο. Ακούστηκαν πολύ σημαντικές και πνευματικές αφηγήσεις και πιστεύω ότι όσοι ήταν εκεί παρόντες κέρδισαν πολλά. Είναι σημαντικό γιατί τα πρακτικά του συνεδρίου θα κυκλοφορήσουν σύντομα από τις εκδόσεις Νότιος Θάλαμος και έτσι θα μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στο υλικό αυτό. Μία ακόμη ωραία κίνηση είναι σχετικά με την κυκλοφορία γεύσης. Όσοι έχετε ακούσει το Arc of Taste, είναι μια προσπάθεια για να καταχωρηθούν προϊόντα που χάνονται. Εμείς εδώ έχουμε βάλει το στραβοράδι και το μπράμιο και είναι καλό να προσθέσουμε και άλλα προϊόντα. Είναι μια παγκόσμια λίστα, αν θέλετε να την πούμε έτσι, που πέρα από τη γνώση που αποθηκεύουμε είναι και μια πολύ σημαντική διαφήμιση για τον τόπο και για τα προϊόντα μας. Θα σας αναφέρω και για το slow transport, μεταφορές με το πανίκι με τον άνεμο, με μηδενική επιβάρυνση διοξείδιου του άνθρακα, επίσης πολύ σημαντικό έργο. Ο Λουκάς Γκουρτζογιάννης κινηματογραφεί τα νησιά που περνάει και φορτώνει τα προϊόντα και φέτος από διάφορα νησιά της Ελλάδας, μαζί και η Ικαρία, έφτασαν στο λιμάνι της Λασπέτσια στην Ιταλία σε 10 μέρες με αυτή τον πόρο. Μέσα στο εισιπλοϊκό, εκτός από τα τοπικά προϊόντα μας, είχαμε και δύο σαξόφωνα, τα οποία από το Λουγκάνο φτάσανε για την Ικαρία, στην Αθήνα βέβαια, αλλά είναι μια χορηγία για τα παιδιά της Φιλαρμονικής Ραχών, που είναι και αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Τώρα σχετικά με τη σημερινή ημέρα, που πολύ σωστά είπες είναι πολύ συχνά δεκαήμερα ή και παραπάνω, το Terra Madre είναι ένα διεθνές δίκτυο διατροφικών κοινοτήτων, ομάδες παραγωγών μικρής κλίμακας που συνδέονται στενά με μια γεωγραφική περιοχή. Ξεκίνησε το 2004 και ουσιαστικά μπορεί να γιορταστεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να δουν μικρές ή μεγάλες εκδηλώσεις, πικνίκ, προβολές ταινιών που είναι σχετικές με τη φιλοσοφία του slow food. Μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στους παραγωγούς ή άλλα διατροφικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Δυστυχώς φέτος λόγω των συνθήκων της πανδημίας κυρίως, που ενώ στην Ικαρία δεν είμαστε άσχημα ακόμα, αλλά επιβάλλεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αφετέρου λόγω των καιρικών συνθήκων, όσες ιδέες έπεσαν στο τραπέζι για τη χθεσινή ημέρα, σταδιακά απορρίφθησαν. Είχαμε επικοινωνία με τον Συμποσιάρχη, με τον Σταύρο Ραντά, με τον Γενικό Συντηρητισμό, με τον Γιάννη Καμπούρη από το Κάμπο και με τον Επιό Φιανέ, χωρίς όμως εν τέλει να μπορούμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση. Να ενημερώσω ότι υπάρχουν κάμποσα μέλη στην κοινότητά μας. Είναι η Πόπη Καρναβά, η Ελένη Καρίμαλη, η Μαρία Τσακονίτη, εσύ Γιώργο, η Ελία Διανύρης και βέβαια αρκετοί άλλοι που θα ξεχνώ αυτή τη στιγμή. Και όπως είπα και στην αρχή, είμαστε από το 2002. Πολύ σύντομα δηλαδή μπορούμε να γιορτάζουμε τα 20 μας χρόνια. Και έχουμε την επόμενη χρόνια να είναι πιο γόνιμη, να γραφτούν νέα μέλη, να είμαστε μια μεγάλη και δραστήρια ομάδα. Και ουσιαστικά να καταφέρουμε να προσφέρουμε ουσιαστικό στους επόμενους. Όσοι ακροατές ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, να γραφτούν ή να ρωτήσουν πράγματα, μπορούν να μας βρουν στο Facebook στη σελίδα Slow Food Ικαρία και είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε και να, όπως είπα, να γίνουμε μεγαλύτερη ομάδα.